Τέλο, στην αγωνία χιλιάδων μαθητών έδωσε η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγή στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Οι βάσει του 2018 ανακοινώθηκαν ξαφνικά χθε, λίγο μετά τι 5 το απόγευμα. Καταγράφουν μεγάλε διακοιμάνσει και καθορίστηκαν με μεικτέ τάσει. Σύμφωνα με του εκπαιδευτικού, ήταν αναμενόμενε. Για πρώτη φορά δεν δόθηκαν τα, τα ονόματα, μόνο με τον κωδικό. Ευχηθούμε στα παιδιά που ξεκινάνε τη φοιτητική του ζωή να περάσουν καλά να αφοσιωθούν στο στόχο τους, να μορφωθούν και στα παιδιά που δεν πέτυχαν ότι οι ευκαιρίε δεν σταματάνε. Την πιο θεαματική άνοδο σημείωσαν οι παιδαγωγικέ σχολέ, με αύξηση τουλάχιστον χιλίων μορίων για το κάθε τμήμα. Οι ιατρικέ σχολέ σημείωσαν πτώση, ενώ οριακέ μεταβολέ παρατηρούνται κατά κύριο λόγο στι πολυτεχνικέ και τι νομικέ σχολέ. Πτώση κατέγραψαν οι αρχιτεκτονικέ σχολέ, ενώ οι οικονομικέ εμφάνισαν κατά πλειονότητα οριακά ανωδική τάση. Ήταν απολύτω αναμενόμενο από τη στιγμή που γνωρίζαμε για τι επιδόσει των υποψηφίων όταν βγήκαν τα αποτελέσματα. Όντω είναι πάνω από 320 σχολέ τα τμήματα που κινήθηκαν πτωτικά και λιγότερο από 110 εκείνα που κινήθηκαν ανωδικά. Ε, δεν μας εξέπληξε κάτι. Προφανώς σε κάποιες περιπτώσεις οι μετακινήσεις ήταν θεαματικές. Μία άλλη παρατήρηση είναι ότι τα τμήματα του κέντρου Αθήνας και Θεσσαλονίκης κρατήθηκαν περισσότερο από τα τμήματα της περιφέρειας όπου προφανώ οι μετακινήσει προ τα κάτω είναι μεγαλύτερε. Περίπου όπω περιμέναμε τα πράγματα, δηλαδή με μεγάλη άνοδο των παιδαγωγικών, μικρέ αυξομοιώσει σε σχολέ με υψηλή ζήτηση όπω νομική και ιατρική και πολυτεχνία. Ε, γενικότερα, το μόνο ευθυνδιαστικό ήταν η ώρα τη ανακοίνωση των βάσεων, διαφοροποιήθηκε φέτο. Στι κορυφαίε σχολέ με την υψηλότερη βάση εισαγωγή βρίσκονται η Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία Θεσσαλονίκη και το αντίστοιχο τμήμα τη Αθήνα. Ακολουθούν η αρχιτεκτονική Αθηνών και η Ιατρική Αθηνών. Την καλύτερη πεντάδα συμπληρώνει η στρατιωτική ιατρική. Γενικά είχαμε μια πτώση οριακή θα έλεγα κάπου κάπου και πιο μεγάλη ίσως στις ιατρικές ανάλογα με τη σχολή αν ήταν κεντρική στην περιφέρεια. Πτώση στα πολυτεχνία, στον αντίποδα, πολύ κάτω από τη βάση παίρνει το τμήμα διοίκηση επιχειρήσεων του ΤΕΗ Υπήρου. Παρόλο που οι κασάνδρε ε, τον τελευταίο καιρό είχαν μιλήσει για σκαμπανεβάσματα που είχαν δημιουργήσει μονάχα τον φόβο και τον τρόμο στου μαθητέ, παρατηρήσαμε ότι οι βάσει κοιμάνθηκαν στο αναμενόμενο επίπεδο. Προφανώ, όπω αντιλαμβάνεστε, είχαμε και τι χαρέ, είχαμε και τι λύπε. Και στο τοπίο των βάσεων στην Κρήτη εντοπίζονται αυξομοιώσει. Η ψυχολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη ανέβηκε κατά 67 μόρια. Το Παιδαγωγικό Δημοτική Εκπαίδευση κατά 1722. Στο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών είχαμε μία πτώση τη τάξη των 1260 μορίων. Ενώ στο Χημικό η πτώση άγγιξε τα 450 μόρια. Στο Φυσικό Τμήμα η βάση έπεσε κατά 811 μόρια. Ενώ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτη κατά 267. Στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου Σταχανιά η πτώση ήταν μικρή, κατά 15 μόρια. Οι προβλέψεις πραγματικά δεν πέσαν έξω. Ακόμα και για την πτώση των περιζήτητων σχολών όπως είναι οι ιατρικές πολυτεχνικές, λόγω της δυσκολίας των θεμάτων που είχαν μπει, στι εξετάσει. Φέτο είχαμε στο μηχανογραφικό και πρεμιέρα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τα 26 τμήματα, τα 22 πέρασαν τι εξετάσει με πάνω από 10.000 μόρια. Ωστόσο, είχαμε και πέντε σχολέ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ήταν κάτω από τη βάση.